Κύριε καθηγητά, εσείς τι λέτε, αφενός το πότε θα τελειώσει όλος αυτός ο εφιάλτης και αφετέρου με το θέμα της καθυστέρησης των εμβολίων, θα μας πάει πίσω? Κύριε Μαυραγάνη, κοιτάξτε να δείτε, ο εφιάλτης έχει διάφορα σκαλοπάτια μέχρι να τελειώσει. Το πρώτο που ελπίζω ότι θα είναι μέχρι την Άνοιξη, μέχρι το Πάσχα, είναι το θέμα της πίεσης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ελπίζω ότι μέχρι τότε θα έχουμε καταφέρει να εμβολιάσουμε τους ευπαθείς συμπολίτες μας, τους πληθυσμούς δηλαδή εκείνους που δημιουργούν και το μεγαλύτερο πρόβλημα, τη μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα υγείας, γιατί είναι αυτοί που συνηθέστερα νοσούν, χρειάζονται νοσηλεία στην εντατική θεραπεία και πολύ συχνά χάνουν και τη ζωή τους. Άρα νομίζω ότι μέχρι τότε θα το έχουμε καταφέρει αυτό και θα εξηγήσω άμεσα για τα εμβόλια πώς θα το καταφέρουμε αυτό. Μένει μετά το θέμα της συλλογικής ανοσίας, αυτό που λέγεται ανοσία γέλης, η οποία λογικά θα την πετύχουμε στην Ελλάδα κάπου στο καλοκαίρι. Τώρα, αν θα είναι Ιούνιος, Ιούλιος ή Αύγουστος, δεν μπορώ να σας το πω. Όμως, άρα, κύριε καθηγητά, πάμε και για Πάσχα, όμοιο με το περσινό, με περιορισμούς, με μέτρα, και πάμε για το καλοκαίρι, λέτε, με μια κάποια ελευθερία. Ναι, βεβαίως θα είμαστε πολύ πιο, να σας το πω έτσι, σίγουροι το Πάσχα ότι οι πολλοί δικοί μας άνθρωποι που είναι οι επικίνδυνοι να νοσήσουν βαριά, οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας, οι άνθρωποι με τα υποκείμενα νοσήματα, λογικά μέχρι τότε θα έχουν νοσοποιηθεί, θα έχουν κάνει το εμβόλιο. Οπότε η πίεση θα πρέπει να είναι πολύ μικρότερη. Άρα και στην κοινωνία η πίεση θα είναι μικρότερη. Mm-hmm. Ταυτόχρονα, ας μην ξεχνούμε ότι ο ιός ακολουθεί στη μεταδοτικότητά του τον καιρό. Και πέρυσι το καλοκαίρι, χωρίς να έχουμε καθόλου εμβόλιο, πήγαμε ένα καλύτερα. Πολύ μικρό. Πήγαμε πολύ καλύτερα. Mm-hmm. Το ίδιο θα γίνει και φέτος και μάλιστα μέχρι το καλοκαίρι, εξαιτίας του έχουν νοσήσει πολύ περισσότεροι Έλληνες, δυστυχώς. Άρα έχουν αποκτήσει από μόνοι τους ανοσία. Mm-hmm. Και διότι θα έχει γίνει ο εμβολιασμός, θα έχουμε και ένα αρκετά υψηλό ποσοστό ανοσίας πληθυσμού. Δεν ξέρω πόσο θα είναι αυτό, θα το δούμε. Απορία, αν μου επιτρέπετε. Όλο αυτό που περιγράφεται θα εξελιχθεί έτσι. Διαβάζουμε ότι στη Βρετανία πάνε πίσω, πιθανώς σε βάθος τριμήνου, τη δεύτερη δόση για να εμβολιαστεί περισσότερος κόσμος άμεσα, ενώ σε άλλες χώρες όπως Βέλγιο, Γερμανία, προσανατολίζονται στο να κάνουν το ίδιο. Το θέμα είναι τι σκέφτονται να κάνουν εδώ και η πρώτη δόση, αν δεν συνοδευτεί με δεύτερη στις 21 μέρες, προστατεύει από τον κορονοϊό. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση, γιατί θα ήθελα να το ξεκαθαρίσω. Η αγγλική απόφαση να κάνουν αυτή τη στρατηγική στηρίζεται ουσιαστικά στο εμβόλιο της AstraZeneca, mm-hmm. ανεπτύχθηκε μαζί με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και το οποίο ενέκριναν ήδη στην Μεγάλη Βρετανία. Είναι ένα πολύ ελπιδοφόρο εμβόλιο, διότι, για να σας λέω έτσι και νούμερα, η AstraZeneca έχει δηλώσει ότι μέσα στο 2021 μπορεί να δώσει 3 δισεκατομμύρια δόσεις. Mm-hmm. Όταν η Pfizer έχει δηλώσει ότι θα δώσει μέσα στο 2021 1,3 δισεκατομμύρια δόσεις, και η Moderna 1 δισεκατομμύριο. Έτσι. Άρα το εμβόλιο της Pfizer έχει πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα να παραχθεί σε μεγάλες ποσότητες σχετικά γρήγορα. Το εμβόλιο λοιπόν της Pfizer όταν δοκιμάστηκε... Mm-hmm. Έλα, το ολοκληρώστε εμβόλιο... για να πει την άποψή της και κυρία Λίνου, παρακαλώ. Ναι, ναι, απλά να τελειώσω το... Εννοείται, κύριε Βασιλακόπουλε, εννοείται. Το εμβόλιο λοιπόν της Άστρα όταν δοκιμάστηκε και στις μελέτες που δημοσιεύτηκαν είχε χορηγηθεί είτε λιγότερο από 6 εβδομάδες, η πρώτη από τη δεύτερη δόση, είτε περισσότερο από 6 εβδομάδες μέχρι 3 μήνες, και είδαν ότι αυτές οι δύο ομάδες δεν είχαν διαφορές. Μάλιστα. Αυτό το ξέρουμε για το εμβόλιο της Άστρα, δεν το ξέρουμε καθόλου για το εμβόλιο της Pfizer και της Moderna, που δίνονται αντίστοιχα σε 21 μέρες και 30. Θεωρώ λοιπόν προσωπικά ότι είναι επικίνδυνο να ακολουθήσουμε αυτή τη στρατηγική για το εμβόλιο της Άστρα και της Moderna, γιατί δεν έχουμε επιστημονική απόδειξη. Αντίθετα, είναι ασφαλές να το ακολουθήσουμε και το εμβόλιο της Άστρα, διότι υπάρχει επιστημονική απόδειξη. Απολύτως κατανοητό αυτό που λέτε. Να ρωτήσω ακριβώς κάτι άλλο. Ολοκληρώνεται σιγά σιγά ο κύκλος των εορτών. Κύριε Βασιλακόπουλε, πρώτα από εσάς, πότε θα έχουμε εικόνα από τον αντίκτυπο αυτών των ημερών, από το αν υπήρξαν συναθρήσεις, όλη αυτή η εικόνα, δηλαδή πότε θα αποτυπωθεί? 10-15 μέρες μετά από το κάθε γεγονός αποτυπώνεται η εικόνα του στην επιδημία. Mm-hmm. Άρα το τι κάναμε τα Χριστούγεννα θα το μάθουμε στα φώτα. Το τι κάναμε την πρωτοχρονιά θα το μάθουμε 15 Ιανουαρίου, 10-15 Ιανουαρίου. Και το τι κάναμε στα φώτα θα το μάθουμε 20 Ιανουαρίου. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί στο τι θα ανοίξουμε από πλευράς δραστηριοτήτων. Διότι σίγουρα θα υπάρχει μια μικρή επιβάρυνση που ελπίζουμε να είναι μικρή,
λόγω της αυξημένης κινητικότητας και της χαλαρότητας των εορτών. Θα έρθει και λίγο πιο κρύος καιρός, δεν μπορεί να έχουμε συνέχεια, μακάρι να έχουμε, αλλά δεν είναι εύκολο να έχουμε συνέχεια 16 και 17 βαθμούς μέσα στον Ιανουάριο, γιατί ξέρετε ότι ο ζεστός καιρός κάπως ευνοεί τη μη μεταδοτικότητα του ιού. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε κουράγιο για αυτούς τους 2-3 δύσκολους μήνες που έρχονται. Και βεβαίως θα ήθελα να δώσω και μια νότα αισιοδοξίας, γιατί είναι, ξέρετε, αρχές της χρονιάς. Εκτός από αυτά τα τρία εμβόλια τα οποία συζητάμε, μάλλον μέσα στο τέλος Φεβρουαρίου θα τελειώσει η κλινική μελέτη της Johnson, που είναι εμβόλιο μίας δόσεως. Μάλλον κάπου εκεί θα τελειώσει και της Novavax, που είναι ένα προτινικό εμβόλιο πολύ ελπιδοφόρο. Λογικά λοιπόν μέσα στην Άνοιξη θα έχουμε περισσότερες εταιρείες να έχουν πάρει έγκριση, ή τουλάχιστον κάποιες από αυτές, να συνεισφέρουν λοιπόν συνολικά την δυνατότητά μας ως κοινωνία. Άρα πρέπει να είμαστε εμβολιάζουμε. Προσεκτικοί να αντέξουμε το χειμώνα. Κύριε Βασιλακόπουλε, τελειώνει η περίοδος των εορτών, να ανοίξουν τα σχολεία ή να πάνε πιο πίσω, και αν ναι, πόσο πιο πίσω? Εγώ θα ήθελα να πάνε πιο πίσω, να ανοίξουν γύρω στις 20 του μήνα, όταν θα έχουμε πλήρη αποτύπωση του τι κάναμε όλες τις εορτές στην επιδημία. Θα ήθελα να πω ότι το μήνυμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ύφεση του δεύτερου κύματος. Δεν είμαστε στα νούμερα που είπατε χθες. Αυτά τα νούμερα είναι τα νούμερα που περιλαμβάνουν την αργία. Τις μέρες που δεν είχαμε αργία την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν γύρω στα 1000 κρούσματα τη μέρα. Άρα είμαστε το 1/3 των κρουσμάτων που είχαμε στο πικ, και θα υπάρξει μια μικρή επιβάρυνση πιθανόν λόγω των εορτών. Σας ανησυχεί και σε Ασιατική? Βεβαίως με ανησυχεί η Αττική και όλα τα πυκνοκατοικημένα μέρη. Και μάλιστα στην Αττική δεν είναι, αν δείτε την επιδημιολογική εικόνα κατά περιοχές. Τελευταίο ερώτημα για εσκίαση. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Μαυραγάνη, διαφωνώ ριζικά με το ότι μπορούμε να διαχωρίσουμε τα σχολεία μας. Θεμητό γι' αυτό και σας ρωτώ προσωπικά, γιατί καταγράφονται οι απόψεις όλων ανάλογα με το τι θεωρεί και πιστεύει ο καθένας ως δέον γενέστε. Παρακαλώ, πείτε την άποψή σας. Ναι. Πιστεύω ότι τα παιδιά μας πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες παντού, είτε είναι προερχόμενα από μια πυκνοκατοικημένη περιοχή με αυξημένα κρούσματα, είτε από μια αεροκατοικημένη περιοχή με λίγα κρούσματα. Μάλιστα. Άρα, αν είναι να ανοίξουν τα σχολεία, είναι η μόνη δραστηριότητα που πρέπει να ανοίξει ενιαία σε όλη την Ελλάδα. Τελευταίο αυτό μπορούμε ερώτημα. Να το κάνουμε για λιανεμπόριο ή για άλλα πράγματα. Αυτό ούτε θέλω για τα να μου πείτε. Μας. Λιανεμπόριο, εστίαση. Εν συντομία, παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί ολοκληρώνω το χρόνο. Λιανεμπόριο μπορεί να ανοίξει όταν είναι να ανοίξει στις περιοχές που έχει χαμηλή επιδημιολογική επιβάρυνση. Προφανώς. Άρα και άμεσα. Δεν πρέπει να ανοίξει ενιαία. Ναι. Όπου είναι πολύ λίγα τα κρούσματα, θα μπορούσε να ανοίξει και άμεσα με προσοχή.